στην υγειά του διαδή Πανσεραϊκός Άρης, πέρασμα από ένα βοσκοτόπι, από ένα χωράφι το οποίο απορώ πραγματικά πώς μπορεί και έχει άδεια. Ένα γήπεδο στο οποίο όποια ομάδα και αν πάει θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Ένα γήπεδο στο οποίο δεν μπορεί να είναι της, της Super League. Από αυτό το γήπεδο λοιπόν ο Άρης περνάει με, με τον, goal, με τον του Σιφουέντες, από την αρχή να τα πιάσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου και ένα παιχνίδι στο οποίο βρήκε τον κολ του Σιφουέντε, ξεκλείδωσε, έδιωξε το άγχο από το πρώτο ημίχρονο γιατί πόσο άριστα ήταν. Στο δεύτερο ημίχρονο να είναι 0-0, να ταλαιπωρούμαστε, να γίνει το 1-0 μετά από κανα, του Σαλαζάρ, κανανά, από, εδώ, από το ψαλίδι από το, κέντρο και στο τέλο να λέμε τι έφτιαξε Άρη. Πόσο περίεργη νίκη είναι αυτή για τον Άρη. Πόσο, πόσο καθόλου άριστα είναι αυτό το διπλό, δηλαδή. Πραγματικά το βλέπουμε και λέμε επιτέλου δε φίλε. Ε, επι, επιτέλου έφυγε από πάνω αυτή η ταλαιπώρια στο 89 και τυχόμαστε και λέμε μη γίνει κανένα περίοδο. Διαντί, ξεχωρίζει, δημιουργεί, φαίνεται το παιδί πάρα πολύ ωρεξάτο, δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μόντσου, ένας χάφο ο οποίος πραγματικά μαζί με το Σιφουέντες δείχνουν να δημιουργούν ένα πολύ καλό δίδυμο και το οποίο είτε με τον Μανού Γκαρθία μπροστά του σε πιο κλειστέ άμυνε, είτε με τον Ταρίντα, δηλαδή σε φουέντε εξάρι, μόνο του Ταρίντα δίπλα-δίπλα σε ένα διαφορετικό είδο παιχνιδιού, θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια εξαιρετική τριπλέτα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα χάφ του Άρη είναι αναβαθμισμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η παρουσία του Διαντή βοηθάει στα εξτρέμα ακόμη περισσότερο. Ο Σίστο Uh, από εκείνο το σημείο, και έπειτα ο μωρόν του πρώτου ημιχρόνου μου άρεσε περισσότερο από το μωρόν του δεύτερου ημιχρόνου. Ενώ στην άμυνα, δεξιά ο Γκο Μάκιο δείχνει ένα ποδοσφαιριστή με, με στοιχεία τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μια σοβαρότητα, και αριστερά ο Φρίντεκ ένα μπακ το οποίο έχει τα στοιχεία του. Θα μου πει Σαρό, από τη δεύτερη αγωνιστική μπορούμε να προβλέψουμε, να πούμε τι θα γίνει όλη τη χρονιά. Όχι. Σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματο, το σημαντικό είναι να παίρνει του τρει βαθμού παίρνει τρει βαθμού, του βάζει σακούλι και προχωρά. Και προχωρά γιατί πηγαίνει στην επόμενη αγωνιστική να παίξει και κλεισμένο το θυρών. Με τα όσα έγιναν στο περιστέρι και με όσα. Ε, και, και, με αυτή την, ε, την παρεκτροπή κλπ. δεν θα έχει τον κόσμο σου μαζί. Άσχημο, κρίμα, πιστεύω ο κόσμο θα μπορούσε να πουσάρει ακόμη περισσότερο την ομάδα. Άφησε το τέλο το διαιτή. Πρέπει να το έχει παίξει over 8 cards ο διαιτή. Δηλαδή είναι ένας διαιτητής στα δικά μου μάτια κακός. Συνεχίζουμε να βλέπουμε κακές διαιτησίες από την έναρξη του πρωταθλήματος. Κακή διαιτησία στο Παναθηναϊκό Σαστέρα Τρίπολη. Κακή διαιτησία στο, στο Πάκο αστέραϊκός. Κακή διαιτησία με την Καλυθέα. Περίεργη άσχημη διατησιά με το περιστέρι. Σήμερα ε, ε, κότεψε ένα καταπιεί τη σφυρίχτρα. Εδώ, στι δύο πρώτε αγωνιστικέ, όταν έχει έρθει Γάλλο διαιτητή, αρχή Λανουά, θα πρέπει κάτι να κάνουν. Δεν μπορεί να έχουμε ξεκινήσει δύο πρώτε αγωνιστικέ και όλα να, να, να δείχνουν προ αυτήν την κατεύθυνση. Όπω και να έχει, πριν ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό σχόλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δει ο Άρης τι θα γίνει με τον Μωρόν. Ε, όλη αυτή η ομάδα η οποία δημιουργήθηκε από τα τέλη του Ιούλη και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θέλει χρόνο να δεθεί. Νομίζω ότι η διακοπή θα κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό στον Άρη μέχρι να δεθεί και να, δημιουργήσει, να πάρει μια ομοιογένεια στα χέρια του Μάτσιου. Απλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα συμβεί με τον Μωρόν μέχρι το τέλος. Γιατί αν πουληθεί ο Μωρόν άλλο φορ θα θέλει, αν δεν πουληθεί ο Μωρόν, θέλει πάλι φόρ για να έχει δεύτερο, γιατί ο Ζαμόρα δεν είναι φόρ. Κατά τα άλλα, σημαντική επιτυχία στο σημείο που ήρθε. Τρει βαθμοί, εξαιρετική παρουσία του κόσμου. Οι σέρε είναι κατακύτρε έτσι κι αλλιώ. Ο κόσμο πήγε στο γήπεδο, στήριξε και προχωράει ο Άρης, Δυστυχώ χωρί τον κόσμο την επόμενη αγωνιστική. Θα yeah. είμαστε εδώ για να τα λέμε στο καφενείο. Yeah. Καλό βράδυ. Α, και μην ξεχνιόμαστε, like, subscribe και το καμπανάκι μας.